Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι δεσμοί του ΚΚΕ με τη φτωχολογιά των προσφύγων διαμορφώθηκαν στην εξέλιξη της ταξικής πάλης κατά τα πρώτα χρόνια της εγκαταστασίου στην Ελλάδα. Αυτοί οι δεσμοί όχι μόνο άντεξαν, αλλά και ατσαλώθηκαν ακόμη περισσότερο με την πάροδο του χρόνου στην πάλη κατά των κατακτητών, ντόπιων και ξένων, στην κρίσιμη ταξική σύγκρουση 46-49, στους σκληρούς αγώνες που δόθηκαν κάτω από συνθήκες άγριας αστικής τρομοκρατίας από το 50 έως το 67, στην πάλη κατά της δικτακτορίας, στους πολλούς και πολύμορφους αγώνες που δόθηκαν από το 74 έως και στις μέρες μας. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, από αυτό ακριβώς το σημείο και διευρύνουμε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς αίματος και των αγώνων που έχουμε με την περιοχή, οι οποίοι έχουν σφυριλατηθεί σε αυτή την περιοχή. Μαζί με τη Δημοτική Αρχή απαιτούμε από την κυβέρνηση αλλά και το κράτος του να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής στην περιοχή των προσφυγικών. Απαντάμε υψώνοντας ανάχωμα στον υφέρποντα ρατσισμό. Επιλέγουμε ακόμη μια φορά το δύσκολο δρόμο της ενότητας και όχι του διαχωρισμού του λαού. Στο επίκεντρό μας πρέπει να είναι ο κάθε άνθρωπος που ζει εδώ, ανεξάρτητα φύλου, ανεξάρτητα θρησκείας ή καταγωγής. Γιατί στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει ο διαχωρισμός που έλεγε ο Ριζοσπάστης το 26 ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς. Και οι φτωχοί πρέπει να ενωθούν και να αντιπαλέψουν τα συμφέροντα των πλουσίων για να μπορέσουν να δουν αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, για να μπορούν να ενσωματωθούν όλοι μέσα στην πραγματικότητα την οποία ζούμε. Έτσι λοιπόν, με αισιοδοξία αλλά και αποφασιστικότητα κλιμακώνουμε, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, την πολιτική δραστηριότητα του ΚΚΕ. Στείλουμε παντού εκλογικές επιτροπές στήριξης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλούμε σε συμπόρευση ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις με τις οποίες συναντηθήκαμε στη μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στη μάχη για να αλλάξει χέρια το εργατικό κέντρο Πάτρας, στη μάχη για τα καθημερινά μικρά και μεγάλα προβλήματα των εργαζόμενων, των επαγγελματιών βιοτεχνών, των βιοπαλαιστών αγροτών, της νέας γενιάς και των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων. Και από αυτή την άποψη η συγκέντρωση με τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα την ερχόμενη Παρασκευή στο γήπεδο της ΕΑΠ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για μία φυγή προς τα εμπρός, για να δώσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τη μεγάλη μάχη που έχουμε μπροστά μας.